Παραμένουμε στις πολιτικές εξελίξεις. Να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, υποψήφια βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας διαθέτετε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, κυρία Μπακογιάννη, δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι. Φαντάζομαι ακούσατε το ρεπορτάζ που προηγήθηκε σε σχέση με τα όσα δήλωσε ο κύριος Τσίπρας εδώ χθες από το Ηράκλειο. Είπε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και θα ολοκληρώσει έργα όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης αλλά και τον Νίκος Καζαντζάκης. Ναι, ναι. Ήταν μια απελπισμένη προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα χθες εδώ στο Ηράκλειο να μας μιλήσει προσπαθώντας να τονώσει το ηθικό των δικών του ανθρώπων. Το καταλαβαίνω αυτό, λογικό είναι πριν από τις εκλογές. Μόνο που ο κύριος Τσίπρας ξέχασε αυτό το οποίο σήμερα φάνηκε περίτρανα με την αποπομπή του κυρίου Κατρούγκαλου. Είπε για μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία θα προβλέπει τα τέσσερα θέματα τα οποία είπε. Δεν μας είπε ποτέ πόσο κοστολογείται αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Τσίπρας αρνείται την κοστολόγηση του προγράμματός του, διότι απλούστατα δεν μπορεί ποτέ να το εφαρμόσει, αλλά και δεύτερον, διότι κρύβει μία φοροκαταιγίδα την οποία έχει σκοπό να φέρει στα κεφάλια των ελληνικών επιχειρήσεων και των Ελλήνων πολιτών. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και απλώς το μαρτύρησε ο καημένος ο κύριος Κατρούγκαλος, του ξέφυγε και κατόπιν τούτου έγινε μεγάλη φασαρία, απεπέμφθη ο κύριος Κατρούγκαλος κακήν κακός. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μας το έχουν αφήσει να το καταλάβουμε και ο κύριος Δραγασάκης και ο κύριος Τσακαλώτος. Άρα λέτε ότι δεν ήταν μια προσωπική και άποψη που εκφράστηκε σε μια συγκυρία ατυχής για τον ίδιο. Τουλάχιστον ο κύριος Κατρούγκαλος αυτό ισχυρίστηκε. Ο κύριος Κατρούγκαλος, εγώ έχω εργαστεί μαζί του στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ο άνθρωπος δεν είναι βλάξ. Είναι καθηγητής πανεπιστημίου, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε αυτό το οποίο δια το την ασφαλιστική μεταρρύθμιση την οποία πλήρωσε πανάκριβα ο ελληνικός λαός και το ξέρει πάρα πολύ καλά πόσο πλήρωσε τον νόμο Κατρούγκαλου οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες συνταξιούχοι, οι Έλληνες ασφαλισμένοι, τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Όταν λοιπόν και ο Κατρούγκαλος μιλάει για 20% αύξηση των εισφορών, ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει. Δεν το βγάζει από το μυαλό του. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Απλούστατα είναι βασική αρχή και πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ να μην λέει ποτέ προεκλογικά παρά μόνο θα σας κάνω γεφύρια, ποτάμια, συσάχθεια, θα χαρίσω τα δάνεια, θα αυξήσω τις συντάξεις, θα μειώσω τους φόρους κτλ. Όλα αυτά, δύο προγράμματα Θεσσαλονίκης όπως μας τα είπε και χθες στο Ηράκλειο. Και από εκεί και πέρα ο λογαριασμός δεν θα έρθει ποτέ γιατί απλούστατα ο κύριος Τσίπρας δεν θα κυβερνήσει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι δυνατότητα προοδευτικής διακυβέρνησης του τόπου, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Δεν έχει κανέναν με τον οποίο να συνεργαστεί ο κύριος Τσίπρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Και το ξέρει πάρα πολύ καλά και τώρα περιμένει να περάσουν οι μέρες, να τελειώσει αυτό το βασανιστήριο, να βγουν τα αποτελέσματα των εκλογών και από εκεί και πέρα να υπάρξει μια καινούργια μέρα. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας σήμερα δίνει μάχη για την καρέκλα του. Δεν δίνει μάχη για να γίνει εξουσία και για να γίνει κυβέρνηση πραγματικά. Κυρία Μπακογιάννη, θέλω τώρα να πάμε σε αμιγώς τοπικό πεδίο. Τα Χανιά, η αλήθεια είναι, είναι από τις περιφέρειες που παραδοσιακά τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία δεν πηγαίνει καλά. Παρ' όλα αυτά, φέτος σας έχω ακούσει πολλές φορές να εκφράζετε πολύ έντονα την αισιοδοξία σας. Τι είναι αυτό που εισπράτετε? Κοιτάξτε, εγώ έκανα εκλογές στα Χανιά και την προηγούμενη φορά που η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές. Και πράγματι στα Χανιά δεν κερδίσαμε, δεν ήρθαμε πρώτοι. Είναι ένα τελείως διαφορετικό κλίμα σήμερα. Είναι ένα διαφορετικό κλίμα το οποίο το βλέπεις στο δρόμο, το βλέπεις στις πλατείες, το βλέπεις στα καφενεία. Είμαι πάνω από 2 μήνες στα Χανιά. Και είναι μια απόλαυση να κάνεις εκλογές, πρέπει να σας πω. Εγώ τις χαίρομαι τις εκλογές, μου αρέσουν οι εκλογές. Αλλά το να μπορέσεις να έρχεσαι σε αυτή τη στενή επαφή με τον κόσμο είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Και για τον πολιτικό, αλλά και για τους πολίτες. Και βλέπεις ότι υπάρχει ένα τελείως διαφορετικό κλίμα. Στα Χανιά αυτά τα 4 χρόνια έγιναν πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Δεν είναι τυχαίο που τους ήρθε η αλλαγή, έτσι, από τη μία ώρα στην άλλη.
Έγιναν, προγραμματίστηκαν έργα, ήρθαν τεράστιες χρηματοδοτήσεις στους Δήμους, χρηματοδοτήσεις οι οποίες είναι πραγματικά πρωτόγνωρες και για τα Χανιά, αλλά και για ολόκληρη την περιφέρεια Κρήτης, έτσι. Αυτή τη στιγμή, τι μας είπε ο κύριος Τσίπρας χθες, ότι θα συνεχίσει το ΒΟΑΚ. Ξεχνάει ο κύριος Τσίπρας ότι για το ΒΟΑΚ δεν υπήρχε ένα ευρώ χρηματοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πώς θα γίνει ένας δρόμος χωρίς λεφτά? Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μεγάλα φράγματα. Μιλάμε για τη διαχείριση των υδάτων, που είναι ίσως το πιο σημαντικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε με την κλιματική αλλαγή. Μιλάμε για έργα υποδομής όπως το αεροδρόμιο Καστελίου, το οποίο σε εσάς θα δώσει μια πάρα πολύ διαφορετική δυνατότητα. Η ανάπτυξη μετά του παλαιού αεροδρομίου Καζαντζάκης, για μας από την άλλη μεριά, από την πλευρά της Σούδας, πέραν της ανάπτυξης της Σούδας, η οποία είναι πραγματικά μοναδική αυτή τη στιγμή, 40 εκατομμύρια από τη μία μεριά, 40 εκατομμύρια από την άλλη μεριά, δηλαδή την Αμερικάνικη και την Ελληνική, ο δρόμος που θα ενώσει το αεροδρόμιο με το ΒΟΑΚ, τα μεγάλα έργα, λίγο πάει σε αυτό. Ο ΒΟΑΚ μέχρι το Καστέλι, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, δεν υπήρχε καν στο χάρτη, ούτε ζωγραφισμένος δεν υπήρχε ο δρόμος αυτός μέχρι το Καστέλι. Είναι πάρα πολλά τα έργα που γίνονται και προγραμματίζονται για τα Χανιά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε να πούμε πράγματα. Έχει σημασία να έχεις αξιοπιστία πριν και μετά τις εκλογές. Ωραία, να μείνουμε λίγο λοιπόν στις υποδομές, αφού κάνατε αναφορά. Να πάμε στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, το οποίο είναι ένα μεγαλεπίβολο έργο, για το οποίο όμως ήδη καταγράφονται προβλήματα, υπάρχουν αγκάθια. Έχουμε ήδη, το γνωρίζετε φαντάζομαι, προσφυγές από το Δήμο Αποκορώνου και από το Ρέθυμνο για θέματα που αφορούν την αλλαγή χάραξης. Ετοιμάζεται να προσφύγει και ο Δήμος Ηρακλείου για τα περιδιχοτόμησης του αστικού τμήματος, αλλά σε ό,τι αφορά στοχευμένα τα Χανιά, παραμένει αγκάθι το κομμάτι της σύνδεσης με το αεροδρόμιο των Χανίων. Έτσι. Ως προς αυτό θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Βεβαίως υπάρχει σχετική πρόβλεψη, όχι μη σχετική πρόβλεψη. Υπάρχει πλέον η πλήρης μελέτη, η οποία κατατέθηκε, την οποία είδε η περιφέρεια, συμφωνεί η αντιπεριφέρεια Χανίων με αυτή τη μελέτη, δύσκολη μελέτη, πάρα πολύ δύσκολη μελέτη, διότι υπάρχει αστικός ιστός πλέον. Έχει εξεταστεί και το θέμα δηλαδή των απαλωτριώσεων. Ακριβώς. Mm. Ευτυχώς ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι περνάει μέσα από κρατική γη, δηλαδή είναι κοντά στην ναυτική βάση, άρα περνάει και περνάει ίσια. Mm-hmm. Μια εξαιρετικά καλή μελέτη, η οποία έγινε πάρα πολύ γρήγορα από το ΥΠΕΧΟΔΕ και θα προχωρήσει και ακριβώς δεν είναι αγκάθι πλέον. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που λύθηκαν, δηλαδή λύθηκε η μελέτη και από εκεί και πέρα θα χρηματοδοτηθεί μέσα στην επόμενη τετραετία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τα έργα υποδομής, γιατί επιμένω τόσο πολύ. Οι ιδιώτες κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν στην Κρήτη, σε ολόκληρη την Κρήτη. Επενδύουν, φτιάχνουν ωραία ξενοδοχεία, φτιάχνουν ωραίες υποδομές, προχωράνε νέες παραγωγικές αγροτικές μονάδες κτλ. Το κράτος όμως είχε αφήσει πραγματικά αυτή την περιφέρεια ολόκληρη σε δεύτερη μοίρα. Και έτσι τεράστια έργα τα οποία είχαν γίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα πριν από πάρα πολλά χρόνια, βλέπε Εγνατία, βλέπε την Ιόνια Οδό, βλέπε μεγάλα έργα, στην Κρήτη δεν είχαν γίνει, ήταν ζητούμενο. Και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν καθότανε 5 μέρες για να πιέσει τους Ευρωπαίους εταίρους, δεν θα είχαμε πάρει τα λεφτά ούτε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και εδώ πέρα προκαλώ πραγματικά το ΣΥΡΙΖΑ να βγει και να πει πώς θα χρηματοδοτεί το ΟΒΟΑΚ. Τι θα πει, θα σας κάνω γεφύρια, θα σας κάνω ποτάμια. Πώς χρηματοδοτούνται όλα αυτά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτό έχει εξασφαλιστεί σήμερα και έχει εξασφαλιστεί παραδείγματος χάρη χρηματοδότηση για την αναβάθμιση της υγείας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά τα 154 πρότυπα κέντρα υγείας τα οποία θα γίνουν σύν την αναβάθμιση των νοσοκομείων μας είναι η απάντηση στο πρόβλημα που έχουμε σύν τις 10.000 προσλήψεις, σύν την αύξηση των μισθών των υγειονομικών, είναι η απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της υγείας που έχουμε.
Αυτά όμως δεν γίνονται με λόγια. Γίνονται με λεπτά, γίνονται με σχεδιασμό, λεπτομερή σχεδιασμό, για να μπορείς να έχεις το αποτέλεσμα. Και αυτό το απέδειξε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Απέδειξε ότι όταν βάζει κάτι μπροστά, έχει την δυνατότητα να το ολοκληρώνει. Ωραία, επιτρέψτε μου να μείνω λίγο παραπάνω στο κομμάτι των υποδομών. Να πάμε λίγο στο νότιο οδικό άξονα αυτή τη φορά. Είναι ένα θέμα που κάποτε το έθεταν όλοι, κυρία Μπακογιάννη. Σήμερα ο οδικός άξονας από Καστέλη, Πλάτανο, Σφινάρι, Χρυσοσκαλίτη, Αλιαφωνήσι δεν έχει αναβαθμιστεί, δεν έχει διαπλατηθεί, ξεχάστηκε τελικώς. Όχι, είναι ένα από, ένας από τους δρόμους. Ήμουνα προχθές στην Παλιόχωρα. Καταρχήν η σύνδεση της Παλιόχωρας με το Λαφωνήσι. Είναι ένα κομμάτι δρόμου το οποίο δεν είναι και πολύ μεγάλο και το οποίο έχουμε τη δυνατότητα πραγματικά να το χρηματοδοτήσουμε και θα το κάνουμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι κάθετοι δρόμοι που είναι η απόλυτη προτεραιότητα, δηλαδή μεταξύ βορρά και νότου, και υπάρχουν και επιμέρους οδοποιία η οποία πρέπει να ενταχθεί μέσα στα προγράμματα της περιφέρειας. Ξέρετε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης άλλους δρόμους, μικρότερους δρόμους δεν χρηματοδοτεί. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτηθεί μόνο ο ΒΟΑ και τα υπόλοιπα μεγάλα έργα, όπως είναι τα φράγματα για την περιβαλλοντική διαχείριση, τη διαχείριση των υδάτων κτλ. Και αυτό, θα μου επιτρέψετε να πω, για μένα προσωπικά είναι σήμερα η πρώτη προτεραιότητα για ολόκληρη την Κρήτη. Η διαχείριση των υδάτων είναι ό,τι σημαντικότερο πρέπει να κάνουμε. Διότι ζούμε σε πάρα πολύ δύσκολες εποχές. Εάν σήμερα το λάδι μας θα πουληθεί πάρα πολύ ακριβά, θα πουληθεί γιατί κατεστράφει η Ισπανία, αλλά ομιγέννητο, μια τέτοια καταστροφή δεν μπορεί κανένας να την αποκλείσει. Τα βουνά μας εφέτος δεν έχουν χιόνια, ούτε σε εσάς ούτε σε εμάς. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι λιγότερα τα νερά τα οποία θα μπουν μέσα, μέσα στα όρη, άρα τα υπόγεια νερά θα είναι λιγότερα. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση, το μεγαλύτερο, το σημαντικότερο αγαθό το οποίο διαθέτουμε, να το διαχειριστούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Χρειαζόμαστε λοιπόν φράγματα, λιμνοδεξαμενές, πρόσθετες λιμνοδεξαμενές, και αυτή για μένα θα είναι η πρώτη μα πρώτη στην προτεραιότητα. Για ολόκληρη την Κρήτη σας μιλάω τώρα. Έτσι. Ωραία, εφόσον... Σας μιλάω και για τα Χανιά. Το ξέρω καλά το θέμα, ωραία, αλλά σας μιλάω για ολόκληρη την Κρήτη, γιατί εσείς στην Ανατολική Κρήτη έχετε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα από εμάς. Έχετε δίκιο, και εφόσον το θέτετε ως προτεραιότητα, θέλω λίγο να σας ρωτήσω στοχευμένα για το φράγμα Βαλσαμιώτη, το οποίο αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα, δεν μπορεί να λειτουργήσει στο 100% της δυναμικότητάς του, καταγράφονται διαρροές στο χωριό του Βατολάκου. Όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρξε κάποια παρέμβαση. Τουλάχιστον εμείς αυτό καταγράφουμε σε επίπεδο ρεπορτάζ. Με αυτό το θέμα τι θα γίνει? Μα βεβαίως δεν υπήρχε παρέμβαση, γιατί το φράγμα είναι τρίπιο και θέλει πάρα πολλά χρήματα για να φτιαχτεί ουσιαστικά από την αρχή. Έχει μπει τώρα στο πρόγραμμα για να μπορέσουμε να το ξανακάνουμε. Ξέρετε, είναι εφιαλτικό αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Πληρώνεται ένα έργο 10 φορές. Εμένα είναι κάτι το οποίο με εξοργίζει χρόνια τώρα. Πληρώνεται μία φορά, περιμένει το Βαλσαμιώτη να λειτουργήσει, είναι τρίπιο, γίνεται ένας επιμερισμός ευθυνών, δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος, στο τέλος φταίει ο γείτονας, ξέρω εγώ, δεν φταίει τελικώς κανείς, κανείς δεν υποχρεώνεται να εξηγήσει, ρε παιδί μου, πού πήγαν αυτά τα λεφτά του ελληνικού λαού. Και εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι με αφορά προσωπικό, σας δηλώνω ένα πράγμα. Εγώ τέτοιου είδους κακοτεχνίες, όσο ο λαός μου κάνει την τιμή να με έχει βουλευτεί στα Χανιά, δεν υπάρχει περίπτωση να τα δεχθώ. Θα τα παρακολουθώ όπως τα παρακολουθώ σήμερα τα 4 τελευταία χρόνια από πάρα πολύ κοντά. Και εδώ μιλάμε ειδικά, κυρία Μπακογιάννη, για ένα έργο που καλύπτει αρδευτικά πρέπει... όλο τον κάμπο των Χανίων. Εμένα το λέτε? Το επισημαίνω. Συμφωνώ για αυτούς που δεν το γνωρίζουν. Για να αντιληφθούν το μέγεθος της σημαντικότητας του έργου. Αυτό λοιπόν είναι απολύτως αναγκαίο να διορθωθεί, να φτιαχτεί. Σας είπα ότι το νερό, κάθε σταγόνα νερού, είναι ό,τι πιο πολύτιμο. Παλιά λέγαμε ότι οι πόλεμοι γίνονται για την ενέργεια. Σας διαβεβαιώ ότι οι πόλεμοι στην επόμενη γενιά από μας θα γίνονται για το νερό.
Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μπακογιάννη, πάμε λίγο στην παραχώρηση του στρατοπέδου Μαρκοπούλου στο Δήμο Χανίων. Έγινε επισήμως την πρώτη κάθοδο του κυρίου Μητσοτάκη, την ημέρα μάλιστα της προκήρυξης των εκλογών. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η πρώην Δημοτική Αρχή των Χανίων σας κατηγορούν ότι αυτή η συμφωνία είχε γίνει από το 19 και πως τώρα εσείς ουσιαστικά το οικειοποιείστε, όπως και η νυν Δημοτική Αρχή, για προεκλογικούς λόγους. Εσείς σε αυτό τι απαντάτε? Απαντώ ότι είχαν κάνει μια ειλικρινή προσπάθεια και οι προηγούμενοι να δώσουν το στρατόπεδο. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όλοι το επιθυμούσαν αυτό το στρατόπεδο. Κατάφερε αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Δημοτική Αρχή να πάρει το στρατόπεδο Μαρκοπούλου, πρώτον ολόκληρο και τα 54 στρέμματα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να πιστεί η στρατιωτική ηγεσία η οποία επιθυμούσε να κάνει κάποιες πολυκατοικίες για τους για τις ένοπλες δυνάμεις. Δεύτερον, να πάρει την ιδιοκτησία, δηλαδή να αγοράσει το στρατόπεδο σε μία ευτελιστική τιμή, στην κυριολεξία, δηλαδή το παλιό σχέδιο προέβλεπε ένα νίκη το οποίο θα ήταν μεγαλύτερο από το τίμημα το οποίο θα δώσει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Χανίων. Θα γίνει ένα ονειρεμένο πάρκο, ένα πάρκο το οποίο πραγματικά θα μας κάνει όλους περήφανους, γιατί πάρκα 52 στρεμμάτων δεν υπάρχουν στην Κρήτη και ούτε δεν υπάρχουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα το να έρχονται σήμερα και να κάνουν κριτική είτε στην κυβέρνηση είτε στη Δημοτική Αρχή, νομίζω ότι είναι μικροπρεπές. Επιτέλους, ας χαρούμε όλοι. Εγώ με άνεση να τους αναγνωρίσω ότι και εκείνοι το θέλανε να το κάνουνε. Ευχαρίστως να τους το αναγνωρίσω. Απλώς δεν προκάμανε, όπως συνήθως συμβαίνει. Διότι κάθε πράγμα το οποίο κάνουμε, το είχε, λέει, σχεδιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν πρόκαμε, που έλεγε ο Μακαρίτης ο Χαρίλαος Φλωράκης. Δεν πειράζει, εμείς προκάμναμε, το δώσαμε. Ανήκει στη Δημοτική Αρχή και τέτοιου είδους μικρότητες αντιπολιτευτικές, εντάξει, τις καταλαβαίνω, αλλά δεν τις συμμερίζω. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε λίγο διαφορετικά, κυρία Μπακογιάννη, διότι βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό προφίλ σας στα social media. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς σας φαίνεται αυτή η διάδραση που έχετε με τους νέους και τι θα λέγατε σε ένα νέο παιδί που φέτος θα ψηφίσει για πρώτη φορά. Εγώ γελάω πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ αστείο ότι τώρα έρχομαι από μια συγκέντρωση στο ακροτήρι που είχα πάνω από 30 παιδιά, νέα παιδιά, 17 άριδες. Τα χάσα και εγώ, πρέπει να σας πω, όταν τους είδα. Λέω, παιδιά, τι γίνεται? Λέει, ήρθαμε να δούμε την τρέντι γιαγιά. Έχω γίνει πολύ τρέντι γιαγιά, σας το δηλώνω κατηγορηματικώς. Και περνάω και πάρα πολύ ωραία με το TikTok απαντώντας τους τις διάφορες ερωτήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις που με ρωτάνε για τον κατώτατο μισθό. Υπάρχουν ερωτήσεις που με ρωτάνε για το τι ζώδιο είμαι. Κάποιος άλλος μου ζήτησε συνταγές για τα σοκολατάκια. Του λέω, συνταγή δεν έχω, τα αγοράζω έτοιμα. Οπότε αγόρασέ τα κι εσύ. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. Δεν φανταζόμουν. Ναι, το απολαμβάνετε, φαίνεται και στον τρόπο που περιγράφετε αυτή τη διάδραση που έχετε με τον κόσμο. Μα το απολαμβάνω πραγματικά. Εγώ δεν το ήξερα. Εάν δεν με βάζαν τα εγγόνια μου απάνω, δεν ήξερα τίποτα. Μάλιστα, μέχρι και ο τελευταίος, αυτός ο 8 χρονών, ο προτελευταίος, μου λέει, γιαγιά, το λες TikTok. Λέγεται TikTok. Τα λες όλα, λέει, γαλλικά. Πες τα σωστά. Δηλαδή, δέχομαι και μία καθημερινή κριτική πάνω στο θέμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το διασκεδάζω πάρα πολύ και θα το συνεχίσω και μετά τις εκλογές. Γιατί εγώ πιστεύω ότι τα επόμενα 4 χρόνια αυτός ο τρόπος επαφής είναι ένας τρόπος επαφής που θα με κρατήσει κοντά σε αυτά τα παιδιά, για τα οποία στη τελική ανάλυση για αυτούς αγωνιζόμαστε, έτσι. Για αυτούς, για το δικό τους μέλλον, για να έχουν αυτοί καλύτερους μισθούς, για να νιώσουν αυτοί καλύτερα,
για να έχουν μια Κρήτη που να είναι παράδειγμα ευημερίας και προκοπής. Mm-hmm. Για αυτούς αγωνιζόμαστε. Άρα όσο πιο κοντά μείνεις σε αυτούς, τόσο καλύτερα. Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μια φορά για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία επίσης. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας συγχαρώ για την πολύ καλή δουλειά που κάνετε. Να είστε καλά.